Καταρχάς να συγχαρώ τη Λαμία για τη νίκη της και να της ευχηθώ ότι το καλύτερο για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι εμείς κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, τηρουμένο των αναλογιών. Ίσως βρήκαμε τη Λαμία, μάλλον τη βρήκαμε σε άσχημη ψυχολογική, θα έλεγα, κατάσταση, αλλά είναι από αυτά τα παιχνίδια που θεωρώ ότι η γηπεδούχος ομάδα πρέπει να τα δώσει όλα για να κερδίσει. Εμείς μπήκαμε καλά στο παιχνίδι, είχαμε την ευτυχία να προηγηθούμε. Από εκεί και πέρα όμως, αφενός η αποβολή και αφετέρου το πέναλτι το οποίο γίνεται, γιατί αυτό το πέναλτι γίνεται και στους μεγαλύτερους παίκτες του κόσμου, βρεθήκαμε στο 1-1 και σχεδόν παίξαμε κάπου 60-65 λεπτά με 10 παίκτες. Ήταν φυσιολογικό, γιατί παίζαμε με μια ομάδα που η ποιότητά της είναι αναμφισβήτητη. Δεχτήκαμε και το δεύτερο γκολ, δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι εκτός από μια-δυο φορές. Θεωρώ όμως ότι, όπως είπα και πριν, θα δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου, γιατί πραγματικά πάλεψαν πάρα πολύ το παιχνίδι απέναντι, όπως είπα, σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και θα ήθελα να πω έτσι και στο, όχι σε εσάς, έτσι στην πόλη των Χανίων, θα πρέπει να εμπιστευτούν αυτή την ομάδα, να την βοηθάνε στο γήπεδο, γιατί έχει πάρα πολλά προβλήματα αυτή η ομάδα και θα πρέπει να βοηθηθεί εκεί από τους, από τον κόσμο, τους τοπικούς παράγοντες, για να μπορέσει να τα απεξέλθει. Ευχαριστούμε και τον κόσμο που χειροκρότησε την ομάδα και γενικά για τη φιλοξενία και εύχομαι στην ομάδα της Λαμίας ό,τι το καλύτερο. Τώρα να μην μιλήσω σαν επειδή έχω περάσει από εδώ, αλλά νομίζω όμως ότι ίσως είναι για τη Λαμία η καλύτερη συγκυρία, έτσι όπως λειτουργεί. Έχει ευημερία, έχει οικονομική άνεση. Και θεωρώ ότι γενικά και όχι μόνο η Λαμία και άλλες επαρχιακές ομάδες θα πρέπει να βγουν στην ΑΕθνική και θα πρέπει κάπως να φύγει το ποδόσφαιρο από το κέντρο της Αθήνας, γιατί νομίζω ότι η επαρχία, τηρουμένων των οικονομικών προβλημάτων που υπάρχουν γενικά στη χώρα, νομίζω ότι είναι καλό για το ποδόσφαιρο. Οι ομάδες από την επαρχία που εκπέμπουν ευημερία, όπως είπα, οικονομική άνεση, έχουν φανατικό φιλάθλο κόσμο, νομίζω ότι επιβάλλεται, όχι πρέπει, επιβάλλεται να είναι στην ΑΕθνική κατηγορία.